Πάντως η μεταγραφή του Αντωνίου Μαρσιάλ σαφώς είναι από τις κορυφές, αλλά το συμβόλαιο που έχει, που θα έχει στην ΑΕΚ, δεν είναι το πιο υψηλό στις, από τις ομάδες της Super League και από τους κορυφαίους παίκτες. Πάμε να δούμε τη σχετική λίστα. Εκεί όπου στην κορυφή της, ο πιο ακριβοπληρωμένος δηλαδή παίκτης θα είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Γουίλιαν, ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο οποίος θα παίρνει 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Έχει, θυμίζω, διετές συμβόλαιο. Ο Αντωνί Μαρσιάλ, ο οποίος θα έχει τριετές συμβόλαιο, θα αμείβεται με 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ο Τετέ του Παναθηναϊκού στα 2,7. Ο Έρικ Λαμέλα επίσης στη ΣΑΕΚ με 2,5. Βλέπετε και μπορείτε να αθλήσετε και σχετικά τα μεγάλα συμβόλαια των ομάδων, έτσι, που έχουν εκτοξευθεί. Ο Έλκα Αμπί του Ολυμπιακού στα 2,3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ο Φαγκούντο Πελίστρι, νέο μεταγραφικό απόκτημα και αυτός από τον Παναθηναϊκό, 1,6, όπως και ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς. Ο Ρομπέρτο Περέιρα της ΑΕΚ 1,5. Ο Νταβίτ Κάρμο του Ολυμπιακού επίσης 1,5. Όπως και ο Τάσος Μπακασέτας, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, που έχει το συμβόλαιο αυτό από πέρυσι. Ανέβηκε το κασέ. Ναι.